Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήλθατε εδώ στο Blue Sky, στην εκπομπή «Διάλογο με την αυτοδιοίκηση». Σε μια εκπομπή που, όπως ξέρετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να θέσετε τα δικά σας ερωτήματα, όπως και περιμένουμε και τις δικές σας καταγγελίες και στο τηλέφωνο στο 211, αν μπορούμε να δείχνουμε, 211 18 60 001, που είναι το τηλέφωνό μας, και στις καταγγελίες να πάμε στο καταγγελίες@bluesskytv.gr για να μπορούμε να βλέπουμε ό,τι συμβαίνει και να επικοινωνούμε αντίστοιχα με τον αντίστοιχο Δήμο για να έχουμε την πληροφόρηση και να μπορούμε να σας ενημερώσουμε. Σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή, και πρέπει να πω ότι είναι και η πρώτη φορά που είναι εδώ κοντά μας, το Δήμαρχο Οροπού, τον κύριο Γιασεμάκη. Καλώς ήρθατε, κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα και καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Η αλήθεια είναι ότι δεν πάτε και πολύ συχνά στα... Δεν σας βλέπουμε πολύ συχνά στα κανάλια. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι δεν πηγαίνω πάρα πολύ συχνά. Προτιμώ να είμαι στη δουλειά, στο γραφείο, στη δουλειά. Αλλά κάποιες φορές είναι και αναγκαίο και πρέπει να υπάρχει αυτή η επικοινωνία. Φυσικά, γιατί όπως λέγαμε και στο διάλειμμα, εδώ στην εκπομπή μας, αρκετές φορές από το Δήμο σας έχουν επικοινωνήσει επώνυμα για προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν στην περιοχή, και χαίρομαι γιατί από αυτά που είχαμε και ως καταγγελίες για γεγονότα που συμβαίνουν, είμαστε σήμερα εδώ να τα απαντήσουμε κομμάτι-κομμάτι. Γιατί πολλές φορές οι πολίτες δεν γνωρίζουν ότι όλα τα θέματα δεν τα διαχειρίζεται ο Δήμος και ο Δήμαρχος. Έτσι ακριβώς είναι. Και καταλήγουν όλοι στο Δήμαρχο. Τα παράπονα στο Δήμαρχο, ανεξάρτητα αν είναι αρμοδιότητα του Δημάρχου ή του Δήμου ή όχι. Ακριβώς. Οπότε θα πάμε σιγά σιγά να ξεδιπλώσουμε το τι γίνεται στο δικό σας το Δήμο. Ένας Δήμος που έχει περάσει πολλά. Γιατί κάθε καλοκαίρι που έρχεται χτυπάει καμπανάκι εκεί σε εσάς με το θέμα των πυρκαγιών. Και έτσι και εγώ σήμερα θα ξεκινήσω με αυτό το θέμα, της πολιτικής προστασίας. Σύμφωνα με τα συνυχία των αρχών, από την 1η Μαΐου του 2024 μέχρι και χθες, αν θυμάμαι καλά, που είχατε ένα επεισόδιο με πυρκαγιά στην παραλία στα Πηγαδάκια, 100 περιστατικά πυρκαγιών στο Δήμο Πυργαό. Εδώ βλέπουμε και πλάνα, ναι, από το τι έχει συμβεί. 100 περιστατικά. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, είναι έτσι η κατάσταση. Εγώ θέλω να πω ότι ο Δήμος Οροπού είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, διότι μπορεί να βρίσκεται στην Αττική, αλλά δεν πρόκειται για αστικό Δήμο. Πρόκειται για ένα Δήμο που έχει τη μεγαλύτερη έκταση μετά τη Μάνδρα στην Αττική, αλλά δεν είναι ένας Δήμος αστικός, είναι ένας Δήμος ο οποίος εγώ θα έλεγα ότι είναι αγροτοδασικός περισσότερο. Βέβαια. Αυτό σημαίνει λοιπόν, επειδή είναι και ορεινός και παραθαλάσσιος, σημαίνει ότι όλο τον χρόνο έχουμε όλα τα προβλήματα που μπορεί να φανταστεί κάποιος ότι μπορεί να συμβούν. Από τις πυρκαγιές το καλοκαίρι, τις πλημμύρες το φθινόπωρο και τα χιόνια το χειμώνα. Αντιμετωπίζουμε λοιπόν πράγματα που περισσότεροι Δήμοι στην Αττική δεν τα αντιμετωπίζουν. Ναι. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τώρα το θέμα των πυρκαγιών που θίξατε πριν, εμείς θέλω να πω ότι είμαστε τυχεροί, γιατί έχουμε οργανωμένες εθελοντικές ομάδες στο Δήμο μας, οι οποίες λειτουργούν πάρα πολλά χρόνια. Πάντα ο Δήμος, όλες οι δημοτικές αρχές ήταν δίπλα σε αυτές τις ομάδες, και έχουμε την τύχη αυτή τη στιγμή να έχουμε 220 πιστοποιημένους εθελοντές πυροσβέστες, τους οποίους βοηθάμε είτε με κάποιες χρηματοδοτήσεις στις ομάδες τους, είτε με μηχανήματα, με αυτοκίνητα ή με οτιδήποτε άλλο μπορούμε εμείς να τους βοηθήσουμε. Και είναι συνεχώς σε επαγρύπνηση. Είτε είναι φωτιές, είτε είναι πλημμύρες, είτε είναι χιόνια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση στις φωτιές είναι αυτοί οι οποίοι πάντα φτάνουν πρώτοι. Είναι διάσπαρτοι σε όλο το Δήμο. Έχουμε 30 οχήματα πολιτικής προστασίας που στελεχώνονται συνέχεια από τους εθελοντές και από τους υπαλλήλους που προσλαμβάνουμε εμείς ως Δήμος για πυροπροστασία. Και στη συνεργασία με την πυροσβεστική. Να πούμε και εδώ βέβαια, γιατί καλό είναι να το λέμε πολλές φορές, ότι ουσιαστικά τον πρώτο λόγο στις πυρκαγιές τον έχει η πυροσβεστική. Ο ρόλος του Δήμου είναι επικουρικός και υποστηρικτικός στην πυροσβεστική, είτε στην αστυνομία είτε σε όποιον έχει την αρμοδιότητα. Δεν έχει αρμοδιότητα ο Δήμος να κάνει κατάσβεση. Η πρόληψη είναι στο Δήμο.
η κατάσβεση είναι της πυροσβεστικής. Παρ' όλα αυτά όμως όλοι οι Δήμοι βοηθάνε γιατί πρέπει να βοηθήσουμε. Είναι ο τόπος μας, έτσι. Ναι, κύριε Δήμαρχε, μια και μιλήσατε για την πρόληψη. Και το λέω γιατί είστε χρόνια δήμαρχος, δεν έχετε εκλεγεί αυτή την πενταετία, είστε... Είναι η δεύτερη. Η δεύτερη. Τετραετία πριν, πενταετία τώρα, είστε πέντε χρόνια. Πέντε χρόνια μπήκαμε στον έκτο. Αλλά είστε και πολλά χρόνια αυτοδιοικητικός. Αλλά και τη γνώση και την εμπειρία την έχετε. Και πάω στο θέμα της πρόληψης και ξεκινάω με την αντιπυρική περίοδο και θα πάω και στο θέμα με τις πλημμύρες. Το θέμα της διάνοιξης για την αντιπυρική ζώνη. Γιατί πρέπει να γίνεται την ώρα που ξεκινάει η φωτιά? Την ώρα που ξεκινάει η φωτιά, η αντιπυρική γίνεται για να μην επεκταθεί. Έχει προηγηθεί. Βεβαίως. Η συντήρηση των ζωνών πυροπροστασίας έχει γίνει το προηγούμενο διάστημα. Δεν μπορεί όμως να γίνει πάρα πολύ νωρίς, γιατί όταν πας εσύ και ξύζεις ένα αγροτικό δρόμο, ένα χωμάτινο δρόμο, τον διαμορφώσεις έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κυκλοφορία. Το χώμα από πάνω είναι μαλακό. Στην πρώτη βροχή θα ξανακάνει νεροφαγώματα. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να ξεκινήσει το Μάρτιο να τα κάνεις αυτά. Γιατί θα ξαναντιμετωπίζεις πρόβλημα μέχρι το Μάιο. Και πάει όσο το δυνατόν πιο πίσω. Δηλαδή προς τα τέλη Απρίλη, εκεί ξεκινάμε παράλληλα με την έναρξη αντιπυρικής να γίνεται αυτή η διαδικασία. Κατά τη διάρκεια όμως της πυρκαγιάς παρουσιάζονται καινούργιες απαιτήσεις. Εκεί λοιπόν η πυροσβεστική δίνει τις εντολές και λέει: ανοίξτε τώρα εδώ μια αντιπυρική, η οποία θα βοηθήσει να πιάσουμε τη φωτιά που θα πάει εκεί μετά από 2-3 ώρες. Άρα την εντολή σας τη δίνει η πυροσβεστική. Στο σημείο που θα πάτε να πιάσετε. Συνήθως τις αντιπυρικές την ώρα της φωτιάς τις κάνει είτε ο στρατός είτε μηχανήματα της περιφέρειας. Μάλιστα. Να πάω όμως και στο θέμα πλημμύρα. Ναι. Γιατί τώρα, αν και έχουμε ακόμα φωτιές, λόγω της ξηρασίας και της υπερβολικής ζέστης που έχουμε, όμως μπροστά μας νομίζω θα έρθει και ο χειμώνας, θα έχουμε και τις βροχές. Και πάμε σε αυτό. Πλημμύρες. Εγώ πιστεύω ότι όλοι οι αυτοδιοικητικοί, όλοι οι δήμαρχοι δεν θέλουν να βλέπουν αυτά τα φαινόμενα. Κατά την άποψή μου. Θέλουν να μην έχουν παράπονα από τους πολίτες. Γιατί όμως φτάνουμε την τελευταία στιγμή να πρέπει να καθαρίσουμε τα φρεάτια? Κατεβαίνουν, ενώ έχουν καθαριστεί, κατεβαίνουν εκείνη τη στιγμή την ώρα της βροχής και της καταιγίδας και ξανακλίνουν τα φρεάτια. Δεν έχουν καθαριστεί τα φρεάτια από πριν και θα πρέπει, δεν ξέρω, να γίνεται πολύ νωρίς ή πολλές φορές να επαναλαμβάνουμε αυτή την ενέργεια. Και αυτό μπορεί να συμβεί που λέτε, την ώρα της βροχής κάποια φερτά υλικά να φράξουν πάλι τα φρεάτια. Αλλά πιστεύω ότι οι περισσότεροι Δήμοι με αρχές Σεπτεμβρίου ξεκινούν τον καθαρισμό των φρεατίων. Τώρα εγώ δεν το έχω δει στους Δήμους πηγαίνω. Όχι, εμείς έχουμε ξεκινήσει τουλάχιστον 3 εβδομάδες τους καθαρισμούς. Τώρα βλέπουμε εδώ και από το δικό σας το Δήμο. Ναι, έχουμε ξεκινήσει τους καθαρισμούς των φρεατίων και είμαστε σε πάρα πολύ καλό στάδιο. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα, σε 1 εβδομάδα, 10 μέρες, έχουν τελειώσει παντού. Αλλά σε εμάς πάλι να ξαναπώ την ιδιαιτερότητα ότι μιλάμε για έναν Δήμο τεράστιο. Με 14 στην ουσία χωριά που θέλουν ειδική φροντίδα το καθένα. Δεν είμαστε απλά ένας Δήμος μεγάλος σε έκταση. Μεγάλα χωριά. Αυτό θέλω όχι να πω. Ακριβώς αυτό που επισημαίνετε. Α. Δεν είμαστε ένας Δήμος απλά μεγάλος σε έκταση, με εκτάσεις που δεν είναι κατοικήσιμες. Είναι διάσπαρτες οικίες και οικισμοί σε όλο το Δήμο μας. Να πω ότι σχεδόν οι πληθυσμοί ανακοινότητα πάνω κάτω είναι. Κοντά ο ένας με τον άλλον. Δεν έχουν μεγάλες διαφορές. Το μικρότερο χωριό δικό μας έχει 1.800 με 2.000 κατοίκους. Είναι μεγάλη. Μεγάλο. Το οποίο το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι πολλαπλασιάζεται ο πληθυσμός. Και εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Ναι, εκεί αρχίζουν τα προβλήματα γιατί έχουμε το προσωπικό και τα μηχανήματα του Δήμου είναι στελεχωμένα για το μόνιμο πληθυσμό. Όταν έχει 35.000 μόνιμο πληθυσμό, τα μηχανήματά σου και το προσωπικό είναι για αυτόν τον πληθυσμό. Όταν το καλοκαίρι ξεπερνάει τις 150.000, υπάρχει πρόβλημα. Σε μόνιμους, γιατί οι επισκέπτες που είναι επισκέπτες. Και 300 και 500. Ναι, εντάξει, του Σαββατοκύριακου οι επισκέπτες, ναι, είναι πολύ παραπάνω. Να πάω στο θέμα με τα χιόνια. Γιατί με τη Μύδια ζήσαμε τραγικές στιγμές και εσείς είστε μια περιοχή που πραγματικά με όλες τις εποχές υπάρχει πρόβλημα. Έτσι. Και το καλοκαίρι τα δικά σας θέματα, αλλά και το χειμώνα, επειδή προς τα εκείνη την πλευρά πέφτει το χιόνι. Είστε από τους Δήμους που μπορώ να πω ότι πολλές φορές έχετε αποκλειστεί. Ναι. Υπάρχουν προβλήματα στο Δήμο το δικό μας. Είναι περιοχές οι οποίες πιάνουν εύκολα χιόνι, όπως είναι η Μαλακάς, όπως είναι η Αφίδνης, η Ιπποκράτειο Πολιτεία, το Καπανδρίτη, η Πολυδένδρη, ο Κάλαμος.
Είναι περιοχές οι οποίες πιάνουν εύκολα χιόνι. Θάλασσα. Ναι. Έχουμε κάθε χρόνο σχεδόν 3-4 φορές χιονοπτώσεις ισχυρές. Είχαμε προβλήματα με τη μύδια όπως είχαν όλη η Ελλάδα. Όλοι... Εδώ είχαμε στο κέντρο της Αθήνας. Έτσι, είχαμε μεγάλα προβλήματα και εκεί. Αλλά τα... πιστεύω ότι ανταπεξέλθηκε πολύ καλά ο μηχανισμός. Είστε έτοιμοι. Ναι. Για ναι, γιατί το λέω ότι είμαστε έτοιμοι, διότι και το προσωπικό μας έχει την εμπειρία και οι εθελοντές μας έχουν την εμπειρία, αλλά και αυτοί οι οποίοι διοικούν έχουν την εμπειρία των χιονοπτώσεων και των καθαρισμών που πρέπει να γίνουν. Τώρα, αν μιλάμε για φαινόμενα όπως ήταν η μύδια με βαρύ χιόνι και ύψος ένα μέτρο που είχαμε εμείς στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, κανένας δεν μπορεί να ανταπεξέλθει άμεσα. Και εκεί δημιουργούνται και προβλήματα. Εκεί λίγο μπλέκονται και ποιος έχει την αρμοδιότητα. Σας το λέω γιατί ακούσαμε την περίοδο εκείνη ότι οι δήμαρχοι δεν μπορούσατε να κλαδέψετε, να κόψετε τα πεύκα που ήταν πάνω στα καλώδια του ρεύματος. Mm-hmm. Και εκεί υπήρξε μια κατάσταση περίεργη που συνεχίζει να υπάρχει και σήμερα που μιλάμε. Σας το λέω γιατί μου έχει έρθει μια καταγγελία όπου, σε άλλο δήμο, όχι στο δικό σας, mm-hmm. όπου έχει φτάσει τα πεύκα να είναι πάνω στα καλώδια του ρεύματος. Οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν στην περιοχή επικοινώνησαν με το Δήμο. Ο Δήμος είπε δεν είναι αρμοδιότητα δική μας, πρέπει να το όχι, κάνει. Δεν είναι αρμοδιότητα, ούτε καν μπορούμε να πλησιάσουμε. Ναι, γι' αυτό το βάζω για να μου το επιβεβαιώσετε. Απ' την άλλη έλεγε ότι αυτό είναι αφορά τη ΔΔΕ και έπρεπε ο ΔΔΕ να πάει να κάνει τη δουλειά. Mm-hmm. Ο ΔΔΕ έλεγε όχι, δεν είναι δικό μου το θέμα και βρέθηκαν οι άνθρωποι να είναι αυτή τη στιγμή να μην ξέρουν τι να κάνουν. Φτάσανε σε επίπεδο πολιτικής προστασίας για να λυθεί το πρόβλημα, όπου τελικά ήταν ο ΔΔΕ. Ο ΔΔΕ. Ό,τι είναι κοντά στα καλώδια του ρεύματος είναι ο ΔΔΕ. Αυτό όμως που οφείλω να καταθέσω και πρέπει να το πω είναι ότι μετά το 2021, μετά τη μύδια και τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, εγώ τόσο εκτεταμένους και έντονους καθαρισμούς από το ΔΔΕ δεν έχω δει. Δηλαδή, αυτά τα τελευταία 3 χρόνια είναι πολύ καλή η δουλειά η οποία γίνεται. Θα μου πείτε, αρκεί? Όχι. Δεν αρκεί. Μπορούμε να πάμε ακόμα καλύτερα. Αλλά γίνεται σοβαρή δουλειά. Προσπαθεί ο ΔΔΕ, καθαρίζει, κάνει αυτό που μπορεί. Βέβαια, όταν μιλάμε ότι είναι οι εκτάσεις εκτός σχεδίου τεράστιες και καλώδια παντού, είναι θέμα. Ωραία. Να αφήσουμε την πολιτική προστασία. Εύχομαι να είστε έτοιμοι και, ή μάλλον να μην έχουμε αυτά τα καιρικά φαινόμενα χρόνια που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια και να πάμε στο θέμα παιδεία. Τα σχολεία άνοιξαν, ξεκίνησαν. Η Δήμη έχετε αναλάβει ένα σημαντικό κομμάτι και για τη συντήρηση και για τη λειτουργία. Κάποιοι συνάδελφοί σας εδώ λένε ότι δεν έχετε πάρει τους πόρους αυτούς που απαιτούνται ώστε να μπορέσετε να ανταποκριθείτε στις ανάγκες που έχουν. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε και μία... Έχει περάσει περίπου ένας μήνας, ενάμιση, πιστεύω θα έχει λυθεί το πρόβλημα. Είχαμε ένα τηλέφωνο από γονείς σε σχέση με αυτό το σχολείο το οποίο έχετε, που αφορά παιδιά τα οποία έρχονται και είναι ειδική κατηγορία παιδιών και υπήρχε πρόβλημα. Μιλάτε για το ΕΚ. Ναι. 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 Δεν ξέρω. Λύθηκε. Όχι, αλλά είναι στη διαδικασία της επίλυσης. Θα μου το σας πω αν έχω το χρόνο. Ναι, έχετε βέβαια όλο το χρόνο, διόλου ζωή. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα σχολεία. Το κράτος δίνει μια επιχορήγηση, θα σας πω το τι δίνει στο Δήμο Ρόπου. Ναι. Δίνει 320.000 ευρώ τον χρόνο για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων, που από αυτά πρέπει να πληρωθούν το ρεύμα, το πετρέλαιο, το τηλέφωνο και ό,τι άλλο υλικό χρειάζεται να πάμε στα παιδιά στα σχολεία. Ο Δήμος Ρόπου έχει 42 σχολεία. Εάν διαιρέσετε το ποσό αυτό, αντιστοιχούν λιγότερα από 8.000 για κάθε σχολείο για να πληρωθεί ρεύμα, πετρέλαιο, τηλέφωνο, λειτουργικά. Με τίποτα. Δεν γίνεται. Τι κάνει ο κάθε Δήμος, δεν το κάνει μόνο ο Δήμος Ρόπου. Ο κάθε Δήμος το κάνει αυτό, ο κάθε Δήμαρχος. Δίνει από ιδίους πόρους. Γιατί πρόκειται για τα παιδιά μας, πρόκειται για τα σχολεία μας. Και δίνει και συμπληρώνει. Και μιλάμε για πολλαπλάσια από αυτά που παίρνουμε ως επιχορήγηση. Όλοι οι Δήμοι το κάνουν αυτό, απλά τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα γιατί και τα κτίρια είναι παλιά. Και χρειάζονται πολλές επισκευές, πολλές επιδιορθώσεις. Ενεργειακά δεν είναι αυτά που θα έπρεπε να είναι, ώστε να μπορεί και είναι λιγότερο πετρέλαιο για αυτά. Και είναι πολλά τα χρήματα και που δεν είναι. Και το ρεύμα περισσότερο που καίνε και όλα. Το ρεύμα όλα.
Σε ό,τι αφορά το ΕΕΚ, δεν ξέρω αν θέλετε να ναι, φυσικά, όχι. Θα σας αυτό ρωτήσω. Είναι το ειδικό σχολείο. Γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα, μας έχουν πάρει σοβαρό. Και τηλέφωνο. Πάρα πολύ σοβαρό και δεν προσφέρεται για πολιτική αντιπαράθεση, θα πω. Εννοείται. Γι' αυτό θέλω έτσι να το βάλουμε στην κουβέντα μας, γιατί ξέρω ότι μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή οι γονείς και θέλω να ακούσουμε και την δική σας πλευρά. Εγώ θα σας πω αυτό ακριβώς που είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί όπως λέω, ο Δήμαρχος πρέπει να απαντάει μες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είπα λοιπόν και εξιστόρισα το τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Το 2018 το Δεκέμβριο βγήκε το ΦΕΚ, το οποίο μιλάει για τη λειτουργία του ειδικού αυτού σχολείου. Και καθόριζε και το χώρο στον οποίο θα γίνει αυτό το σχολείο. Ο χώρος λοιπόν αυτός ήταν το παλιό γυμνάσιο της Κάλλας Οροπού. Μάλιστα. Την ίδια στιγμή λοιπόν, όταν αναλάβαμε το 2019, το 20 που είδαμε ακριβώς τι γίνεται, είδαμε ότι για το ίδιο κτίριο υπήρχαν τρεις παραχωρήσεις. Υπήρχε μία παραχώρηση για να γίνει δημαρχείο, μία για να μπει το κτηματολόγιο και μία για σχολείο. Χωρίς να έχει ανακληθεί καμία. Όταν λοιπόν αναλάβαμε, βρήκαμε το κτηματολόγιο μέσα. Πήγαμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται, την ίδια στιγμή που όλος ο Οροπός, όλη η περιοχή, έκανε το κτηματολόγιο, την ίδια περίοδο. Δεν μπορούσαμε να το βγάλουμε έξω το κτηματολόγιο. Πέρασε ο καιρός, πήγαμε το 23 στις αρχές, μιλήσαμε με το κτηματολόγιο, με τη διεύθυνση του κτηματολογίου, τους είπαμε ότι πλέον έχει τελειώσει η διαδικασία, πρέπει να μαζευτούν, γιατί είχαν καταλάβει όλο το κτίριο ουσιαστικά, να πάνε σε ένα γραφείο, να φύγει το αρχείο που ήταν εκεί. Υπήρχαν αντιρρήσεις, δεν θέλανε να πάρουν το αρχείο, είχε αρχείο και από άλλους δήμους. Με πιέσεις, με όλα αυτά εκεί, καταφέραμε, άδειασε. Πλέον αρχίσαμε την αναζήτηση το τι πρέπει να κάνουμε. Κάνει το κτίριο αυτό. Το Δημοτικό Συμβούλιο. Καταλήξατε ότι δεν κάνει όμως. Δεν είναι ότι καταλήξαμε ότι δεν κάνει, όχι. Ζητάγαμε να μας πούν το πόσα τετραγωνικά χρειάζονται για να γίνει αυτό το κτίριο. Κανείς δεν ήξερε. Απευθυνθήκαμε στις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας σχολικής Ανατολικής Αττικής. Μας είπε θα το δούμε, το κοιτάξανε από το Υπουργείο. Συγκεκριμένα δεν μας απάντησε κανένας. Απάντηση ήρθε ένα έγγραφο πριν από 2 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο έλεγε ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα αίτημα να μας πούνε κάποιοι αρμόδιοι το τι ακριβώς χρειάζεται. Γιατί εμείς παράλληλα ζητούσαμε και χρηματοδοτήσεις για να μπορέσουμε να το φτιάξουμε αυτό το κτίριο. Όταν φτάνουμε στο διατάφτα όμως και λέγαμε, Υπουργέ μου, θέλουμε αυτή τη χρηματοδότηση για να κάνουμε αυτό, μας έλεγε, ωραία, πόσα χρήματα θέλετε. Τον Υπουργό Παιδείας. Ο Υπουργός Παιδείας δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει. Στην ΚΔΙΠ μιλήσαμε, στην υποδομών αυτά που. Τα υπουργεία τα οποία μπορούν να χρηματοδοτήσουν. Το ερώτημα ήταν πόσα χρήματα χρειάζεστε. Για να πεις όμως πόσα χρήματα χρειάζεστε, πρέπει να ξέρεις πόσα τετραγωνικά θέλεις. Ποιος θα τα πει αυτά. Όταν πλέον είδαμε ότι η κατάσταση ξεφεύγει, κάποιοι θέλησαν να το εκμεταλλευτούν για τους δικούς τους λόγους και άρχισαν να συζητάνε διάφορα πράγματα, υποχρεωτικά και εμείς πήγαμε εγγράφως πλέον και ζητάγαμε όλα αυτά τα οποία συζητούσαμε προφορικά. Γιατί όταν έρχεται η ώρα του διατάφτα, ο καθένας τραβάει την ώρα του απ' έξω και λέει: εγώ δεν ξέρω τίποτα. Ήθιστε. Ναι, και μένει το έγγραφο. Εμείς λοιπόν πηγαίναμε, και σωστά πιστεύω ότι πηγαίναμε προφορικά, γιατί πρέπει να υπάρχει αυτή η εμπιστοσύνη. Αλλά όταν έφτασε η ώρα του διατάφτα, άρχισαν να μας έρχονται χαρτάκια. Σήμερα που είστε. Σήμερα λοιπόν είναι το ότι έχουμε κάνει το αίτημα. Περιμένουμε την απάντηση ακριβώς των τετραγωνικών για να δούμε αν κάνει το κτίριο για να μπορέσουμε να βρούμε τα παιδιά που βρίσκονται τώρα. Δεν λειτουργεί αυτό το σχολείο αυτή τη στιγμή. Όχι. Είναι 10 οι αιτήσεις, αν δεν κάνω λάθος, οι οποίες υπάρχουν. Ναι. Τα 5 ή 6 παιδιά, από ό,τι μου είπε ο διευθυντής του ΕΝΕΓΙΛ, το άλλο ειδικό σχολείο που είναι ουσιαστικά γυμνάσιο λύκειο, πηγαίνουν στο ΕΝΕΓΙΛ. Και τα υπόλοιπα, από ό,τι μου έχουν πει, πηγαίνουν στο ΕΚ της Δραφίνας. Μάλιστα. Οπότε έχει βρεθεί μια. Αυτό που θέλω λύση. Όμως να πω είναι ότι το ότι δεν βγαίνουμε συνεχώς να λέμε ότι τι κάνουμε, δεν σημαίνει ότι δεν κάνουμε κάτι. Προσπαθούμε και προσπαθούμε σιωπηλά να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Ευχαριστούμε που σήμερα είστε εδώ και δώσατε την απάντηση που πρέπει, γιατί πρέπει να ακούγεται και από τη δική σας πλευρά το τι πραγματοποιείτε και το τι υλοποιείτε, γιατί νομίζω κοινός είναι ο στόχος και ο δικός σας. Έτσι. Και για τους γονείς που οι άνθρωποι έχουν τα προβλήματά τους και σεβόμαστε το όλο θέμα. Έργα. Γιατί ναι. Τα έργα είναι αυτά τα οποία κρίνουν τη Δημοτική Αρχή. Η προηγούμενη τετραετία ήταν πολύ δύσκολη, γιατί είχαμε 2 χρόνια κορονοϊό. Τον κορονοϊό, πολλά πράγματα πήγαν πίσω. Τώρα όμως πιστεύω ότι στην πενταετία θα υπάρχει το περιθώριο να μπορέσουν να υλοποιηθούν. Και πάω με το θέμα, διάβαζα ότι στο δικό σας το Δήμο
εκτελείται ένα από τα μεγαλύτερα έργα ύψους 17 εκατομμύρια ευρώ που έχουν σχέση με την ίδρυση. Που είναι πολύ σοβαρό θέμα σε μια εποχή που η λειψιδρία έχει χτυπήσει και την πόρτα, έχει χτυπήσει το καμπανάκι και είναι πολλοί συνάδελφοί σας που έχουν και προβλήματα. Ναι. Είναι έτσι ακριβώς, εκτελείται, τελειώνει ο μάλιστα θα ήθελα να πω, γιατί έχει ξεκινήσει 2 χρόνια το έργο αυτό και είναι στα τελειώματα τώρα. Είναι ένα τεράστιο έργο το οποίο περιλαμβάνει από αλλαγή υδρομετρητών, βάζοντας ψηφιακούς, αλλαγή όλων των αθλητικών συγκροτημάτων. Και θέλω να πω ότι ο Δήμος Οροπού έχει 72 αθλητικά συγκροτήματα, είναι τεράστιο το νούμερο. Αλλά τοποθετήσαμε φωτοβολταϊκό ώστε να μειώσουμε το ρεύμα που πληρώνουμε στη ΔΕΗ για την κατανάλωση. Έχουμε κάνει τηλεμετρία ώστε να μπορούν να ελέγχονται όλα εξ αποστάσεως, να ελέγχουμε τις διαρροές, να ελέγχουμε... Βλέπουμε και εικόνες εδώ. Ναι. Να μπορούμε να δούμε, αντί να στέλνουμε 10-15 άτομα που χρειάζονται καθημερινά να είναι στον δρόμο και να μετράνε ρολόγια, να μπορούμε από έναν υπολογιστή να δούμε τι συμβαίνει. Από τον ίδιο υπολογιστή θα μπορούμε να δούμε αν μεταξύ των 2 ρολογιών υπάρχει διαρροή, να πάμε γρήγορα να το φτιάξουμε. Παράλληλα, ενεργοποιήσαμε 3 γεωτρήσεις, τις οποίες είχαμε στη Μαυροσουβάλα, για να παίρνουμε νερό, ώστε να μην το πληρώνουμε, να πληρώνουμε λιγότερο νερό στην ΕΙΔΑΠ. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο θα αναβαθμίσει γενικά την υπηρεσία ίδρυυσης στον Οροπό, θα εξοικονομήσει χρήματα και θα έχουμε και καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών στους δημότες. Ωραία. Άρα, λογικά, αυτό μέχρι το καλοκαίρι θα είναι έτοιμο ή θα παραπάνω. Νομίζω μέχρι τέλος του χρόνου. Μέχρι τέλος του χρόνου. Μέχρι τέλος του χρόνου. Το καλοκαίρι θα σας βρει πάντως έτοιμο με ναι. να έχετε κλείσει το θέμα. Να αφήσουμε το της ίδρυυσης και να πάμε στο μεγάλο παραλιακό μέτωπο το οποίο έχετε. Είναι από τα μεγαλύτερα, έτσι. 32 χιλιόμετρα. 32 χιλιόμετρα παραλιακό μέτωπο. Εργοτάξιο το έχετε κάνει. Ναι, ναι. Ήταν πάλι όταν ήρθαμε το 19, σε πάρα πολλά σημεία του δρόμου, ο δρόμος ήταν πεσμένος στη θάλασσα. Τα τυχεία του, κάποια πρανή, όλα αυτά. Καταφέραμε και πήραμε κάποιες χρηματοδοτήσεις. Μιλάμε για δύσκολο έργο και με τις αδειοδοτήσεις που χρειαζόντουσαν και με τη δουλειά που πρέπει να γίνει μέσα στη θάλασσα. Και επιδιορθώσαμε όλα τα τυχεία που είχαν πρόβλημα και είχε πέσει ο δρόμος. Παράλληλα, τώρα είναι στο τελικό στάδιο σε μια μεγάλη κατολίσθηση που είχαμε στην περιοχή Πηγαδάκια στο Χαλκούτσι. Είχε φύγει ο δρόμος και έπρεπε να αποκατασταθεί και είναι και αυτό τώρα στο τελείωμα. Μετά από αυτό την αποκατάσταση, υπάρχει ασφαλτόστρωση σε όλο το μήκος του δρόμου, καθώς και αλλαγή δικτύου ύδρευσης, που έχουμε κάνει στο μεγαλύτερο κομμάτι, για να μπορέσουμε μετά να ασφαλτευτούμε. Όταν λέτε αλλαγή, έχετε αλλάξει σωλήνες, έχετε προχωρήσει. Ναι, ναι, ναι. Υπήρχαν κάποιες σωλήνες οι οποίες ήταν παλιές και έπρεπε να αντικατασταθούν. Υπήρχαν κάποιες άλλες οι οποίες ήταν αμιάντου και έπρεπε να αντικατασταθούν. Κάποιες συνδέσεις, γιατί υπήρχε κεντρικός αγωγός που είχε περάσει, αλλά δεν τον είχαν συνδέσει ώστε να δίνει το νερό στα σπίτια και έπρεπε να γίνει τώρα. Και μετά πάνω από αυτό να γίνει ασφαλτόστρωση ώστε να είναι καλός ο δρόμος. Ωραία. Δεν θα πάω στα καταφύγια, τα λιμενικά καταφύγια, το θεωρώ πολύ σοβαρό. Εδώ βλέπουμε τώρα το τυχείο αυτό που σας λέω. Ναι, ναι, ναι. Α, είναι αυτό που μας είπατε πριν από λίγο. Ναι. Θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Θα επιστρέψω για να δούμε και τι αναβάθμιση που έχετε κάνει των λιμενικών καταφυγίων. Ωραία. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Και πάλι εδώ μαζί στην εκπομπή «Διάλογο με την Αυτοδιοίκηση» εδώ στο Blue Sky. Οι γραμμές έχουν ανοίξει. 211-1860-001. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να στείλετε στο email στο καταγγελίες@bluesky.tv.gr. Κοντά μας, όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος, ο Δήμαρχος Οροπού, ο κύριος Γιασημάκης. Είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε για τα έργα και είχαμε σταματήσει και είπα ότι θα το πούμε στο δεύτερο μέρος, γιατί είστε μια περιοχή, παραθαλάσσια περιοχή. Και παραθαλάσσια. Και παραθαλάσσια και ορεινή. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλος Δήμος που τα έχει όλα τόσο πολύ συνδυασμένα. Είχα διαβάσει για την αναβάθμιση που έχετε ξεκινήσει των λιμενικών καταφυγίων σε Κάλαμο, Σκάλα Οροπού και Χαλκούτσι. Ναι. Πού βρισκόμαστε? Έχει τελειώσει η αναβάθμιση της ανοδομής του λιμενοβραχείου των Αγίων Αποστόλων, του Καλάμου. Έγινε η εκβάθμιση, εξυγίανση του βυθού στο λιμάνι των Αγίων Αποστόλων.
Αυτή τη στιγμή εκτελείται ανάλογο έργο στο Χαλκούτσι. Πιστεύω ότι τελειώνει στον επόμενο μήνα, θα τελειώσει, 15-20 μέρες. Και θα έχει σειρά το λιμενικό καταφύγιο, το αλιευτικό καταφύγιο των Νέων Παλατίων. Μια χαρά. Γίνεται πλήρης εξυγχρονισμός και αναβάθμιση. Κύριε Δήμαρχε, πάω σε ένα θέμα πολύ ευαίσθητο, για το οποίο, άμα δείτε και στις δημοσκοπήσεις, ακόμα και η κυβέρνηση κρίνεται αρνητικά, θα πω, γιατί είναι το θέμα της υγείας. Ναι. Εσείς είστε ένας δήμος μεγάλος που το καλοκαίρι τριπλασιάζεται και τετραπλασιάζεται. Πρέπει να σας πω ότι υπήρχε και τηλέφωνο από δικό σας συμπολίτη, ο οποίος προέκυψε ένα πρόβλημα υγείας Σαββατοκύριακο. Πήγε στο κέντρο υγείας και έλεγε ότι δεν το βρήκε ανοιχτό. Και έρχομαι σε αυτό το θέμα. Ξέρω ότι ο Δήμος σας διαθέτει δημοτικό ασθενοφόρο. Ναι. Και έχει κάνει και πολύ καλή δουλειά. Ναι. Είναι από τα μεγαλύτερα έργα που είχε κάνει ο προκάτοχός μου, ο Γιάννης ο Οικονομάκος, το δημοτικό ασθενοφόρο. Γιατρός και αυτός, οπότε. Ναι, το μεγαλύτερο έργο. Αυτό που θέλω να πω στο θέμα της υγείας, για να καταλάβουν και όσοι μας ακούν, είναι ότι δεν είναι αρμοδιότητα των Δήμων η λειτουργία των κέντρων υγείας. Ίσως σε εμάς, στον Οροπό, υπάρχει αυτό το μπέρδεμα το οποίο γίνεται, διότι το κτίριο στο οποίο έχει παραχωρηθεί στο Υπουργείο Υγείας και στεγάζονται τα περιφερειακά ιατρία Οροπού είναι δημοτικό. Ο Δήμος λοιπόν έχει παραχωρήσει το κτίριο και μέχρι εκεί. Η λειτουργία είναι του Υπουργείου Υγείας. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο που μου λέτε, προφανώς αφορά αυτό, το περιφερειακό ιατρείο Οροπού. Ναι, σε αυτό αναφέρθηκε. Και όχι το κέντρο Υγείας Καπανδρητίου. Όχι, όχι. Διότι το κέντρο Υγείας Καπανδρητίου εφημερεύει όλο το 24ωρο. Όχι, όχι. Του Οροπού. Του Οροπού λειτουργεί μέχρι τις 10 το βράδυ. Τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα είναι κλειστό. Είναι έτοιμά μας πάγιο χρόνων το να λειτουργήσει και αυτό όπως το κέντρο Υγείας. Όπως τα κέντρα υγείας γενικότερα και να εφημερεύει. Να είναι ανοιχτό δηλαδή και Σαββατοκύριακα, αργίες και όλο το 24ωρο. Να πούμε ότι, ότι εσείς νοσοκομείο κοντά δεν έχετε. Όχι, αυτό ήθελα να πω το επόμενο, ότι το πιο κοντινό νοσοκομείο σε εμάς είναι το κάτω. Και η Αγία Ναργύρη της Κηφισιάς. Και η Αγία Ναργύρη, ναι. Εντάξει. Αυτά τα πάρα δύο. Πολύ μακριά. Πάρα πολύ μακριά. Πάρα πολύ μακριά. Αυτό λοιπόν που πρέπει να γίνει είναι με κάποιο τρόπο να βρεθεί το προσωπικό. Φτάσαμε σε σημείο να λέμε ότι να έρθουν οι γιατροί και θα δώσουμε εμείς και κτίρια. Σπίτια να μείνουν, θα βοηθήσουμε και με το φαγητό, με αυτά. Δεν βλέπουμε κάτι να γίνεται. Καλά, δεν απέχει και πολύ ο Οροπός για να μην έρχονται. Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση. Δεν έρχονται. Δεν έρχονται. Είναι, επειδή τυχαίνει να είμαι γιατρός και να δούλευα στο κέντρο υγείας, ήμουν και προϊστάμενος στα περιφερειακά ιατρία που λέμε τώρα. Με τους μισθούς που υπάρχουν, δεν έρχονται. Θέλουν για διόδια 300 ευρώ το μήνα. Θέλουν τις βενζίνες. Όπως για να το κάνουμε, είναι 100 χιλιόμετρα πηγενέλα. Θέλουν τις βενζίνες και αν καφέ να πιούν και κάτι να φάνε, θα φύγουν σπίτι και τα χρωστάνε κιόλας. Με 1.300 ευρώ το μήνα. Άρα το πρόβλημα λοιπόν ξεκινάει από εκεί. Θα πρέπει να λυθεί αυτό και να δοθεί το κίνητρο στο να έρθουν κάποιοι γιατροί να δουλέψουν στον Οροπό. Θα μπορούσε να κριθεί ως παραμεθόριο. Να αλλάξει δηλαδή. Γιατί καμιά φορά ξέρετε, όταν μπαίνει. Σαν γιατρός το γνωρίζετε πολύ καλά. Όταν κάτι χαρακτηρίζεται παραμεθόριο, είναι σε άλλη. Όταν ξεκινήσαμε τη συζήτηση, σας είπα ότι ο Δήμος Οροπού είναι στην Αττική, αλλά δεν είναι αστικός Δήμος. Έχει τα προβλήματα που έχει η επαρχία περισσότερο. Εδώ λοιπόν εμείς είμαστε στα σύνορα της Αττικής και έτσι μας βλέπουν όλοι. Θα μπορούσε να γίνουν πάρα πολλά. Ένα από αυτά που έχουμε προτείνει κιόλας. Πέρα από το ότι δεν έρχεται κάποιος να μείνει μόνιμα στην ώρα που είναι γιατρός, θα μπορούσε όμως να έρθει να κάνει τις εφημερίες του εκεί. Σωστά. Και αν έρθουν και βρεθούν οι γιατροί που θα κάνουν τις εφημερίες, να δουλεύει 24ωρο. Να γυρίσουν οι μόνιμοι γιατροί που υπάρχουν, αντί να είναι μέχρι τις 10, μέχρι τις 3 και από τις 3 και μετά να είναι εφημερία. Έχετε έρθει σε επαφή με τον Υπουργό Υγείας, έχετε βάλει αυτά τα θέματα. Γιατί το δεν έχω μπορέσει να μιλήσω με τον Υπουργό Υγείας, έχω μιλήσει με την υγειονομική περιφέρεια. Μάλιστα. Με την υποδιοικήτρια που έχει τα κέντρα υγείας και με τον πρώην διοικητή, τον κύριο Στάθη. Και την κυρία Νταβώνη. Και την κυρία Νταβώνη. Λοιπόν, έχουμε συζήτηση, καταλήγουμε ότι το πρόβλημα είναι αυτό, το ότι δεν υπάρχουν γιατροί. Μάλιστα. Υπάρχει η διάθεση, δεν υπάρχουν οι γιατροί. Αλλά όπως είπα, ότι πέρα από το γεγονός ότι μπορούν να έρθουν οι γιατροί να μείνουν μόνιμα, θα μπορούσαν να έρθουν κάποιοι να κάνουν τις εφημερίες και να λειτουργήσουν τα ιατρία 24ωρο. Θα πάω λίγο. Γιατί αντιμετωπίζουμε, συγγνώμη τώρα, ναι, να συμπληρώσω. Όχι, όχι, όχι. Έχουμε και μέρες στον Οροπό που δεν έχει καν γιατρό. Είναι μόνο οι νοσηλευτές.
Τώρα αυτό που βάζετε, και θα το ήθελα και σαν τίτλο, να το, αν μπορούμε κάτω στο από το κοντρόλ να το βάλουμε, δεν έχετε... Τι εννοείται, υπάρχουν... Το περιφερειακό ιατρείο Οροπού, το οποίο έχει στελέχωση κέντρου υγείας, ναι. Γιατί έχει πολλούς γιατρούς, υπάρχουν μέρες σε οποίες δεν υπάρχει γιατρός. Και να σας πω γιατί δεν υπάρχει γιατρός. Mm-hmm. Είναι αυτοί οι 2-3 συγκεκριμένοι γενικοί γιατροί που κρατάνε ουσιαστικά το... Άρα δεν υπάρχει γιατρός στο περιφερειακό νοσοκομείο, περιφερειακό ιατρείο. Κάποιες μέρες. Κάποιες μέρες οροπού. Ναι. Αυτό. Να πω όμως ότι γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί κάποιος, μία γιατρός από τις τρεις πηγαίνει και στα ΚΕΠΑ. Τα ΚΕΠΑ είναι οι επιτροπές που βγάζουν το ποσοστό αναπηρίας. Άρα λοιπόν λείπει από το ιατρείο. Και πού πάει, πάει πάνω στο Καπανδρίτη. Όχι στο Καπανδρίτη, πηγαίνει εκεί που είναι. Όχι, ο κόσμος που πάει. Ναι, ναι, ναι. Πάνω στο Καπανδρίτη. Ή στους ιδιώτες. Ή στους ιδιώτες. Παράλληλα, οι ίδιοι γιατροί που δουλεύουν στα ιατρεία του Οροπού κάνουν εφημερίες στο κέντρο υγείας Καπανδρίτιου. Αυτό σημαίνει ότι την άλλη μέρα έχουν ρεπό. Ξέρω καλά αυτό. Μπράβο. Εκεί λοιπόν δημιουργείται και το πρόβλημα στη λειτουργία των ιατρείων και υπάρχουν μέρες που δεν υπάρχει γιατρός. Είναι νομίζω πολύ σοβαρό θέμα και ειδικά για, για το καλοκαίρι που ο κόσμος πολλαπλασιάζεται. Μα δεν μπορεί και μια περιοχή το καλοκαίρι που έχει, η περιλαϊκή περιοχή του Οροπού εκεί το καλοκαίρι, έχει 100.000 πληθυσμό. Δεν μπορεί να μην υπάρχει γιατρός Σαββατοκύριακο, δεν μπορεί να μην υπάρχει γιατρός μετά τις 10 το βράδυ. Δεν γίνεται αυτό. Και σας λέω ότι αυτό το περιστατικό ήταν και. Και το πιο κοντινό νοσοκομείο είναι στα 3 τέταρτα. Ναι. Είναι από καλά, το καλοκαίρι δεν κάνεις 3 τέταρτα με την κίνηση που έχει. Μπορεί να κάνεις και παραπάνω. Μπορεί να κάνεις και μία και μία μισή ώρα. Γι' αυτό ερχόμαστε λοιπόν όμως στο άλλο που είπαμε, ότι το ασθενοφόρο είναι ένα έργο τεράστιο που έχει ο Ρόπο. Και έχει σώσει κόσμο. Πάω λίγο στο θέμα αθλητισμός. Γιατί ξέρετε, και αυτό είναι μία διέξοδος και για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Ναι. Πάρα πολλές φορές. Και να πάω λίγο στις αθλητικές σας εγκαταστάσεις που νομίζω ότι και εκεί έχετε κάνει ένα πολύ σημαντικό έργο. Ναι, μεγάλο έργο έχει γίνει εκεί. Μπορέσαμε, βρήκαμε κάποιες χρηματοδοτήσεις, ανακαινήσαμε γύρω στα 40 μικρά γήπεδα. Μιλάμε για τα 5x5, τα γήπεδα μπάσκετ, τα γήπεδα βόλεϊ, τένις. Σε κάθε περιοχή και μέσα στα σχολεία ανακαινήσαμε όλα τα γήπεδα. Με πλαστικοποίηση και ό,τι άλλο χρειαζόταν να γίνει με φωτισμούς και με αυτά. Παράλληλα, ανακαινήσαμε. Εδώ βλέπουμε. Αυτό είναι το στάδιο. Ανακαινήσαμε 2 γήπεδα του Αυλώνα και των Παλατίων, αλλάξαμε χλωτάπιτα και τοποθετήσαμε νέο χλωτάπιτα στη Μαλακάσα και στο στάδιο. Και κερκίδες. Και έχουμε καταθέσει μια μελέτη για δημιουργία αθλητικών πάρκων σε κάθε χωριό. Βλέποντας λοιπόν τι γήπεδο λείπει από κάθε χωριό. Κάποιο χωριό δεν έχει τένις. Κάποιο άλλο δεν έχει μπάσκετ ή δεν έχει ποδόσφαιρο. Θα συμπληρώσουμε σε κάθε χωριό από τα 14 που σας είπα πριν του Δήμου μας, θα συμπληρώσουμε αυτό που λείπει. Είναι σημαντικό γιατί, ξέρετε, δίνεται έτσι δυνατότητα στους νέους κατά βάση θα πω, γιατί και τα οικονομικά των γονιών δεν είναι στην καλύτερη φάση και στην καλύτερη περίοδο, να μπορέσουν να αθλούνται σε ό,τι οι ίδιοι επιθυμούν και μια διέξοδο. Είναι ανοιχτή χώρη συνέχεια. Έτσι. Να μην καταλήγουμε στις πλατείες και βλέπουμε τα φαινόμενα. Έχουμε την τύχη να έχουμε αρκετά γήπεδα. Θέλω να διευκρινίσω όμως κάτι. Λέω για δεύτερη φορά ότι ο Δήμος μου έχει 14 χωριά. Να μην παρεξηγηθώ. Στα χαρτιά είναι 12. Στην πράξη είναι 14. Και γιατί το λέω αυτό. Είναι άλλο χωριό ο Κάλαμος και άλλο χωριό η Άγια Απόστολη. Η παραλία του Κάλαμου. Είναι άλλο χωριό η Μαλακάσα και είναι άλλο χωριό το Μίλεση. Σωστά. Έτσι, γι' αυτό μιλάω για 14 καλά, χωριά. Καλά κάνετε, γιατί ξέρετε, δεν τα ξέρουν όλοι τις περιοχές. Ναι, γιατί θα λένε ο Δήμαρχος δεν ξέρει πόσα χωριά έχει. 12 χωριά. Ναι, στα χαρτιά είναι 12, στην πράξη 14. Ναι, γιατί το είναι βασικά παλιά, όταν ήταν οι κοινότητες οι παλιές, ήταν το Μίλεση χωριστά από την Μαλακάσα. Ήταν άλλη η Αγία Απόστολη, άλλο ο Κάλαμος. Όχι, ήταν απλά οι αποστάσεις τέτοιες. Δηλαδή, και με τα πόδια πας από το ένα στο άλλο, αλλά εντάξει. Είναι διαφορετικά χωριά, άλλες ανάγκες. Έχει άλλες ανάγκες, φυσικά. Έχετε απόλυτο. Δηλαδή, ένα γήπεδο, ας πούμε, μικρό στους Αγίους Αποστολούς δεν καλύπτει τις ανάγκες του χωριού του Καλάμου. Όχι, δεν θα φύγουν τα παιδιά να πάνε. Θα πάω όμως και στο θέμα ασφάλεια. Γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και να πω ότι έχει τύχει και γι' αυτό το θέμα να έχουμε τηλέφωνα. Ένας τόσο μεγάλος δήμος, πόσα αστυνομικά τμήματα έχει? 3. Έχει το αστυνομικό τμήμα Αυλώνας, το αστυνομικό τμήμα Οροπού, που είναι στην παραλία του Οροπού, mm-hmm. και το τμήμα ασφαλείας, το οποίο βρίσκεται στον Κάλαμο.
Υπήρχε άλλο ένα στο Καπανδρίτη το οποίο καταργήθηκε και άλλο ένα στον Κάλαμο το οποίο και αυτό καταργήθηκε αστυνομικό τμήμα το 2017. Εδώ έχουμε πρόβλημα πάλι μεγάλο γιατί όπως είπαμε πριν η περιοχή, ο Δήμος μας τεράστια. Είναι τεράστιος. Τι δεν δύναμη έχει αστυνομικό. Το κάθε αστυνομικό τμήμα. Το είναι πρόβλημα τόση... ξεκινάει από το γεγονός ότι φαίνεται ότι υπάρχει στελέχωση στα τμήματα στις οργανικές θέσεις. Ενώ την ίδια στιγμή οι περισσότεροι από αυτούς είναι απασπασμένοι αλλού, σε άλλες υπηρεσίες. Πού είναι, δηλαδή. Σε φύλαξη προσώπων. Σε φύλαξη προσώπων. Σε φύλαξη προσώπων. Λοιπόν... Αυτό που λέτε τώρα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Όχι, είναι αλήθεια. Καταρχάς χαίρομαι που το λέτε. Ναι, είναι αλήθεια. Ή σε φύλαξη προσώπων ή σε κάποια μέτρα που παίρνουν, είτε σε γήπεδα είτε δεν ξέρω εγώ που παίρνουν. Λείπει όμως αυτή η αστυνομική δύναμη από τον οροπό. Οι ίδιοι αστυνομικοί οι οποίοι υπηρετούν όμως τον οροπό. Δίνουν όχι το 100% των δυνατοτήτων τους, το 200%. Και έχουν και πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες για ασφάλεια Ευρώπου. Αντί όμως να είναι 40 άτομα σε ένα τμήμα που φαίνεται ότι υπάρχουν εκεί, είναι 22-23. Εάν ήταν όσοι προβλέπονται από τον οργανισμό του αστυνομικού τμήματος, θα ήταν πολύ καλύτερα. Ένα άλλο θέμα πάλι στην ασφάλεια. Δεν έχουμε τροχέα. Υπήρχε η τροχέα Μαλακάσας, η οποία... Καταργήθηκε. Ναι, βεβαίως. Να το θυμάμαι την τροχιά. Και ανήκουμε στην τροχιά και Φυσιάς. Συμβαίνει ένα ατύχημα και δεν έρχεται ποτέ. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι από την Κηφισιά να φτάσουν στη Μαλακάσα είναι μεγάλη απόσταση. Ακριβώς, ναι, αλλά... Ακριβώς το ίδιο λέμε. Λοιπόν, και δεν έρχονται ποτέ γιατί δεν προλαβαίνουν, όχι δεν θέλουν να έρθουν. Γιατί είναι πολύ μεγάλη η περιοχή αστυνόμευσης. Το καλοκαίρι τα κοτές που γίνονται είναι λιγότερα από αυτά που πρέπει να γίνουν. Σε μια περιοχή με μπαράκια, με μαγαζιά, νεολαία, είναι μικρότερα. Συγγνώμη, να ρωτήσω τώρα κάτι, γιατί έτσι... Παρ' όλα αυτά, σας ξαναλέω, θέλω να εξάρω τον αγώνα που κάνουν οι αστυνομικοί. Αυτοί που βρίσκονται εκεί στις θέσεις τους. Αυτοί που βρίσκονται εκεί και οι διοικητές τους. Θα δείτε τους διοικητές των αστυνομικών τμήματων και της ασφάλειας συνεχώς στον δρόμο. Όποια μέρα και να είναι, ό,τι ώρα και να είναι, τους καλείς και θα απαντήσουν και θα τρέξουν. Και γι' αυτό έχουν και τις επιτυχίες που έχουν. Παρά τα αυτά όμως το ότι σε ένα τόσο μεγάλο δήμο δεν υπάρχει τροχέα είναι όντως θέμα γιατί και τα ατυχήματα συμβαίνουν, ανθρώπινα είναι και σωστά. Όλα γίνονται. Πόσο εύκολο είναι να ξεκινήσει ο άλλος από την Κηφισιά να φτάσει κάτω, να πω εγώ μα στον Κάλαμο, δεν θα προλάβει. Θα φύγει. Και οι ίδιοι που έχουν τρακάρει αν έχει συμβεί και κάτι. Θα θέλει δύο ώρες για να φτάσει. Δύο ώρες τώρα πότε θα έρθει τροχέα. Θα φύγουνε. Ωραία. Είμαι σίγουρη ότι αυτό το θέμα το έχετε βάλει πολλές φορές στο Δημοτικό σας Συμβούλιο. Το έχετε συζητήσει. Και στα Υπουργεία το έχουμε βάλει, όχι μόνο στο Συμβούλιο. Αυτό το θέμα το έχω και στα Υπουργεία το έχω βάλει. Και προφορικά και εγγράφως. Που σημαίνει ότι έχετε συναντηθεί με τον κύριο Χρυσοχοΐδη. Με τους Γενικούς Γραμματείς, με αυτούς που πρέπει. Δεν είναι τον Υπουργό μόνο. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Λοιπόν, έχω συναντηθεί πολλές φορές και το έχουμε βάλει το θέμα. Και όπως τους έχουμε πει, ας πούμε, ότι υπάρχει το κτίριο για να στεγαστεί η τροχιά στον οροπό. Άμα τα έχετε όλα, δεν υπάρχει δύναμη. Να υπάρξει δύναμη η αστυνομική, που θα κάνει αυτό το πράγμα. Κατάλαβα. Εύχομαι και επειδή μας ακούνε, είμαι σίγουρη ότι μας έχουν ακούσει τώρα σε αυτά που λέμε και θα πιθανό να έχετε και γρήγορα αποτελέσματα. Μακάρι. Να αλλάξουν τα δεδομένα. Όταν ξεκινήσαμε, μιλήσαμε για την ενέργεια και για τα σχολεία, γενικά στο πόσο αυτή τη στιγμή ο Δήμος έχει πάρει πάρα πολλές, η αυτοδιοίκηση θα πω, έχει πάρει πάρα πολλές αρμοδιότητες. Κάποια στιγμή σας είπαν και για τα ρέματα, σας είπανε πολλά που πρέπει να πάρετε, ακόμα και για τα θέματα της παραβατικότητας και της ενδοοικογενειακής βίας. Όμως θα μείνω στην ενέργεια. Δεν ξέρω αν έχουμε και ένα βίντεο να δούμε, γιατί τα μεγάλα κόστη που έχετε δεν αφορούν μόνο το δημοτικό φωτισμό που έχετε, αφορούν και τα 70, έχετε 72 αντλητικά συγκροτήματα. Μάλιστα. 29 αντλιοστάσια με 72 αντλητικά συγκροτήματα. Αυτό σημαίνει μεγάλο κόστος. Τεράστιο κόστος στο ρεύμα. Το 2021 ο Δήμος Οροπού πλήρωσε για ρεύμα 2.800.000 ευρώ. Το 22 μετά την ενεργειακή κρίση και με τον πόλεμο στην Ουκρανία πληρώσαμε 6.900, 4 εκατομμύρια παραπάνω. Το 23 συνεχίστηκε αυτή η αύξηση, όχι βέβαια στο βαθμό του 22, όμως αυτό δημιούργησε μια οφειλή. Ο Δήμος λοιπόν από το 22 δεν εισπράττει πλέον από τη ΔΕΗ, ξοφλάει αυτό εκεί. Και τελειώνουμε τώρα την εξόφληση.
Παράλληλα, υπήρξε και βοήθεια από το κράτος, δόθηκαν κάποια έξτρα χρήματα για την ενεργειακή κρίση, τα οποία όμως δεν επαρκούν. Έτσι, από ιδίους πόρους πληρώνονται όλα αυτά. Και γι' αυτό αναγκαστήκαμε και πέρσι και κάναμε και τις αυξήσεις στα τέλη. Εκεί θα σας πήγαινα με τα δημοτικά τέλη, τι έχει γίνει. Κάναμε αυξήσεις, ναι. Είναι αλήθεια ότι κάναμε αυξήσεις. Κάναμε αυξήσεις όμως στα πλαίσια του να μπορούμε να λειτουργήσουμε ως Δήμος. Γιατί υπήρξε η ενεργειακή κρίση και σας είπα τα νούμερα τα οποία πληρώσαμε για ρεύμα. Υπήρξε η αύξηση των καυσίμων, που και εκεί χρειαζόμασταν χρήματα. Υπήρξε η αύξηση στη μισθοδοσία των υπαλλήλων, που πολύ καλώς δόθηκε, αλλά πρέπει να πληρωθεί κιόλας. Βοήθησε βέβαια, ξαναλέω, το κράτος στο βαθμό που μπορούσε, και αυτό δεν ξέρω αν μπορούσε περισσότερο ή τι δεν μπορούσε να κάνει, αλλά δεν επαρκεί η βοήθεια αυτή. Τα χρήματα ήταν λίγα μπροστά σε αυτά που χρειαζόμαστε. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι και το κράτος έχει βρεθεί μπροστά σε πάρα πολλά γεγονότα, γιατί και οι καταστροφές που είχαμε πάνω στη Θεσσαλία ήταν ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Άνθρωποι έφυγαν από τα σπίτια, ξεκληρίστηκαν και συνεχίζει. Δηλαδή και τώρα που μιλάμε το πρόβλημα υφίσταται, δεν έχει ξεπεραστεί. Συν ότι κάθε φορά υπάρχει και κάποια άλλη καταστροφή. Έτσι, πολλές φορές πιστεύω ότι και το κράτος και να ήθελε να δώσει το κάτι παραπάνω, πρέπει να, να κάνει ένα μοίρασμα. Γι' αυτό διευκρινίζω ότι το κράτος έδωσε κάποια χρήματα, απλά λέω ότι δεν επαρκούν για τις ανάγκες των Δήμων. Θα σας πω όμως το ευχάριστο, έτσι διάβαζα πριν μπούμε στην εκπομπή, στο Ευρωκοινοβούλιο εγκρίθηκα έκτακτη εισφορά σε κάποιες χώρες για τις φυσικές καταστροφές που έχουν γίνει. Μεταξύ αυτών είναι και η Ελλάδα, είναι 105 εκατομμύρια. Θα μου πείτε με 105 εκατομμύρια τι κάνεις, αλλά τουλάχιστον είναι κάτι, 105 εκατομμύρια είναι 105, κάτι είναι, κάτι θα μπορέσει να δώσει το κράτος. Θέλω να πω ξανά κάτι όμως, να γυρίσουμε λίγο στο θέμα της ασφάλειας. Έχουμε τα αστυνομικά τμήματα που σας περιέγραψα και σας είπα ότι είναι τρία μαζί με το τμήμα ασφαλείας. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι σε ένα δήμο με τρία τμήματα είσαι εντάξει. Δεν είναι έτσι. Γιατί το αστυνομικό τμήμα Αυλώνος υπάρχει εκεί, κυβέρνηση το πειράζει, γιατί είναι δίπλα στις φυλακές Αυλώνων. Έχουμε τις φυλακές. Φυσικά. Υπάρχει όμως και υπάρχουν και δύο δομές στη Μαλακάσα μεταναστών, που πρόκειται για τη μεγαλύτερη δομή στην υπηρετική Ελλάδα. Πόσους έχετε αυτή τη στιγμή? 3.000. Είναι μεγάλος. Τεράστιο πρόβλημα. Και φανταστείτε ότι αυτό βρίσκεται στη Μαλακάσα, ένα χωριό που μόνο το έχει 500 κατοίκους. Και έχετε 3.000 μετανάστες. Και 3.000 μετανάστες. Λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχει αστυνομικό τμήμα. Δεν χρειάζεται αστυνόμευση. Βέβαια. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ένας αστυνομικός της τάξης και ένας αστυνομικός της ασφάλειας 24ωρο εκεί. Βέβαια, για να δούμε τι συμβαίνει. Να επιβλέπει. Όχι μόνο. Και τροχιά δεν θα πρέπει να υπάρχει. Οι άνθρωποι αυτοί περπατάνε στον δρόμο. Σε έναν δρόμο ο οποίος είναι που συνδέει τον οροπό με την εθνική οδό. Γρήγορες κυκλοφορίας. Και δεν ξέρουμε και πού θα καταλήξουμε με το μεταναστευτικό, γιατί υπάρχει και ένας άλλος πόλεμος αυτή τη στιγμή και έχουν αρχίσει. Και δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το μεταναστευτικό και θα πρέπει να δούμε και κάποια πράγματα. Οι περισσότεροι δήμαρχοι διαμαρτύρονται, ακούω δημάρχους άλλων πόλεων, οι οποίοι λένε ότι δεν θέλω στο Δήμο μου δομή. Ναι, αλλά ο οροπός δεν είναι. Ο Δήμος οροπού τι ακριβώς είναι, δηλαδή. Η γωνιά. Ναι, τι ακριβώς είναι ο Δήμος οροπού, ο Δήμος που το αποδέχεται τα πάντα. Διόδια. Θυμάστε τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Φυλακές, δομές. Εντάξει, αυτά, δεν λοιπόν, είναι το αποπέδι τη Αττικής. Πρέπει να τα ξαναδούμε αυτά τα πράγματα. Πρέπει να ξαναμετρηθούμε, δηλαδή, κύριε Δήμαρχε, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι. Ναι, εντάξει, δηλαδή ο κάθε συνάδελφος, ο κάθε δήμαρχος μπορεί να λέει ότι εγώ δεν θέλω στο Δήμο μου. Ναι, και τι θα γίνει. Δημιουργήθηκε φέτος το καλοκαίρι και πάω στο θέμα της καθαριότητας, που και αυτό παίζει το δικό του ρόλο. Ένα από τα θέματα που είχαμε ήταν οι καθαρισμοί των οικοπαίδων. Ναι. Και εκεί είδατε τι έγινε. Έφτασε η φωτιά στο χαλάνδρι. Ναι. Ξεκίνησε από... Το Βαρνάβα. Από εσάς δηλαδή. Όχι, μαραθώνα. Από το Μαραθώνα. Οριακά ήσασταν. Αντί να πάει... Από εμάς πέρασε. Πέρασε από το μικροχώρι, από το Καπανδρίτη. Από το Καπανδρίτη. Ναι. Και φτάσαμε στο χαλάνδρι. Μαραθώνα. Τι έχει γίνει εκεί με τους καθαρισμούς? Ξεκινώντας θέλω να πω ότι το μέτρο αυτό με τους καθαρισμούς είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ότι πρέπει να καθαρίζουμε τα οικόπεδά μας, τα κτήματά μας, είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που αφισβητεί ότι πρέπει να γίνει. Αυτό που έγινε φέτος είναι ότι έγινε ξαφνικά και πάρα πολλοί δήμοι δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν. Και πολλοί ιδιώτες δεν μπόρεσαν να καθαρίσουν. Έτσι. Εμείς είχαμε χιλιάδες αιτήματα. Να καθαρίσετε. Ναι, βέβαια. Χιλιάδες.
όχι ένα και δύο, λόγω της έκτασης πάλι ξαναλέω. Παρ' όλα αυτά καταφέραμε και έχουμε πάει πάρα πολύ καλά και στους καθαρισμούς. Αναγκαστήκαμε να βάλουμε και πρόστιμα. Εκ των πραγμάτων. Πολλά πρόστιμα, αλλά έπρεπε να μπουν. Ίσως και γι' αυτό, ίσως και γι' αυτό σωθήκατε και λιγάκι. Ναι. Ναι, εντάξει, και ακόμα μια φωτιά όταν βρίσκει καθαρό, επιβραδύνει. Εγώ δεν λέω ότι μπορεί να μην καεί τελείως, που και αυτό συμβαίνει, να μην καεί. Αλλά τουλάχιστον επιβραδύνει και επιβραδύνει τόσο πολύ ώστε να δώσει το χρόνο σε κάποιους να πάνε να τη σβήσουν. Γι' αυτό λέω ότι ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση το μέτρο. Όπως ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση και αυτό η αλλαγή του δόγματος της πυροσβεστικής για την άμεση απογείωση των εναέριων. Που δεν περιμέναν πλέον να δούνε την εξέλιξη της πυρκαγιάς για να σηκωθούν. Και πήγαν και εναέριες έμφορτες περιπολίες με νερό. Το οποίο προλάβαν πολλές φωτιές. Drones είχατε εσείς. Ορίστε. Τα drones πετούσαν σε εσάς. Πετούσαν, ναι, από την πολιτική προστασία. Την πολιτική προστασία. Ήταν δύο σταθμούς. Και αυτό βοήθησε πολύ. Και αυτό. Αλλά ακόμα περισσότερο βοήθησε αυτό η αλλαγή του δόγματος της αντιμετώπισης πυρκαγιάς. Μου είπατε στην αρχή για 100 πυρκαγιές στο Δήμο μας που δεν επεκτάθηκαν. Πάρα πολλές οφείλονται εκτός από τους εθελοντές μας και την πυροσβεστική και σε αυτό. Το ότι γινόταν ρήψεις άμεσες. Τέλος ταφής. Α. Πονεμένη ιστορία. Πολύ πονεμένη ιστορία. Και η ΚΕΔΕ, από ό,τι βλέπω, έχει βάλει το θέμα ναι, αυτό. Ναι, πάρα πολύ πονεμένη ιστορία. Μπήκε το τέλος ταφής, πληρώθηκε το 22 από τους Δήμους και ξαναπληρώνεται πάλι το 22 από τους Δήμους, το 2022. Και... Και είμαστε από τους Δήμους που έχουμε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας γι' αυτό. Μάλιστα. Μαζί με την ΚΕΔΕ, σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ. Ναι. Οι περισσότεροι Δήμοι έχουμε προσφύγει σε αυτό. Μας λένε, ας πούμε, ότι θα πρέπει να κάνουμε περισσότερο ανακύκλωση για να μειωθεί το τέλος ταφής και το κόστος του ενταφιασμού των απορριμμάτων. Αλλά την ίδια ώρα θα πρέπει να μας δώσουν και τα εργαλεία. Τα απορριμματοφόρα, τους κάδους του μπλε, τους κάδους του κίτρινου. Δεν τους έχετε. Όχι στο βαθμό που πρέπει. Mm-hmm. Όχι στο βαθμό που πρέπει. Κύριε Δήμαρχε, ήταν πολύ ενημερωτική η συζήτηση που κάναμε εδώ. Ο χρόνος έφτασε στο τέλος, να ξέρετε. Γρήγορα πέρασε. Πάρα πολύ. Θα ξανάρθετε όμως, γιατί έχουμε αφήσει πάρα πολλά θέματα εδώ. Και έχουμε και δημότες που μας παρακολουθούν και μας στέλνουν και τα μηνύματά τους και τα τηλέφωνά τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε μέσα από το σταθμό σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να σας ευχαριστήσω και εσάς που ήσασταν κοντά μας. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.